χρόνια. Mm. Λέω τρία, δεν λέω τέσσερα. Mm. Γιατί τα τρία χρόνια είναι τα τρία χρόνια της προσδιορίζεται στη συμφωνία. Αυτή είναι η βασική ανάγκη του κόσμου και από εκεί και μετά βλέπουμε ότι γίνονται πολιτικά παιχνίδια, τακτικές κινήσεις, λογικές, αναμενόμενες μέσα στην προεκλογική σκακέρα. Όμως το βασικό για μένα, το κρίσιμο, είναι πιο φανεί το νέο αναπτυχιακό μοντέλο, το οποίο δεν το έχουν πει ακόμα, έτσι, για τη χώρα. Αυτό δεν το έχουν πει ακόμα. Κρατάω, ας πούμε, χθες αυτό που υπόθηκε στην Κρήτη από τον κύριο Τσίπρα, ότι το ΕΣΠΑ και το πακέτο Juncker, που είναι 50 δισεκατομμύρια χοντρικά, έτσι, αυτά θα πάνε σε πολλά μικρά και μεσαία δημόσια έργα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Είναι μοντέλο ανάπτυξης. Κάποιος μπορεί να συμφωνήσει, κάποιος μπορεί να πει καλύτερα τα κάναμε σε μεγάλα έργα. Το είδαμε όμως αυτό το μοντέλο, έγινε, δεν περπάτησε πάρα πολύ. Τώρα, Κώστα, ο αντίλογος είναι ναι, ανάπτυξη. Είναι σίγουρο ότι το πώς θα διαχειριστούμε την ανάπτυξη. Να μας πούνε το μοντέλο, την ιδέα που έχουμε. Πώς θα προχωρήσουμε. Το θέμα του χρέους και όλα αυτά και το ζήτημα της ανάπτυξης με το πακέτο Juncker. Το ζήτημα είναι τι πραγματικού οικονομία θα έχει μείνει, γιατί αν εφαρμοστούν πρώτα. Ξέρω εγώ, θα ξεκινήσουμε. Είναι αλήθεια ότι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο θα πρέπει να εφαρμοστούν εκατοντάδες εφαρμοστικοί νόμοι με δύσκολες αποφάσεις. Τι πραγματική οικονομία θα έχει μείνει και αν θα μπορέσει η κοινωνία να αντέξει για να φτάσουμε στο δεύτερο στάδιο που θα είναι της ανάπτυξης. Μα το πακέτο Juncker και το ΕΣΠΑ είναι ακριβώς αυτό που λέμε η ατμομηχανή για να ξεκινήσει κάτι να δουλέψει σε αυτή τη χώρα. Οι ιδιωτικές εταιρείες με αυτά τα χρήματα θα δουλέψουν. Εάν δεν μπει μπροστά το δημόσιο να ρίξει χρήματα, δεν θα δουλέψει η οικονομία. Έτσι θα ξεκινήσει. Και μετά θα έρθει και ο ιδιώτης και θα επενδύσει ακόμα περισσότερο και έτσι θα αναπτυχθεί. Ναι, τώρα, Κώστα, άλλως, είναι μια δύσκολη στιγμή. Και μας ότι ο κύριος Τσίπρας έχει αρχίσει στις ομιλίες του να δίνει ένα σπέρματα του προγράμματος. Ξεκίνησε από την προηγούμενη Κυριακή. Πώς μπορεί να λειτουργήσει ψυχολογικά το γεγονός ότι δεν έχει κλείσει ακόμη το εσωκομματικό. Ναι, δηλαδή, δεν το απάντησε αυτό. Έχεις δίκιο. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Απλώς είναι ένα θέμα το οποίο θα τελειώσει μέσα στις ημέρες που ζούμε. Δηλαδή, okay, να πω εγώ ότι υπάρχει ένα κέντρο το οποίο κομμάτι-κομμάτι δίνει ανθρώπους οι οποίοι πρόκειται να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Από το οργανωμένο κομμάτι. Είναι ένα μικρό πρόβλημα. Για ποιο λόγο είναι. Είναι ένα πρόβλημα, αλλά είναι μικρό πρόβλημα. Διότι τον κόσμο δεν τον αφορά αυτό. Ο κόσμος ενδιαφέρεται τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει ποιος είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, ποιες είναι οι νέες κοινωνικές σχέσεις που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, που διαμορφώνει, και όχι το ποιος ήταν ο παλιός ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος απέτυχε να κρατηθεί 7 μήνες στην εξουσία, διότι κάποιοι είχαν πραγματικό σχέδιο την έξοδο από το ευρώ. Ναι. Γιατί αυτό συνέβη. Μην λέμε τώρα μεταξύ μας να κορυδεύουμε τον κόσμο. Αυτό που συνέβη είναι ότι 25-30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ φύγανε από την κυβέρνηση, διότι στην πραγματικότητα ήθελαν να μην υπάρξει συμφωνία. Γιατί διαφωνούσαμε με τη συμφωνία και έτσι έπεσε η κυβέρνηση. Άρα τώρα ο νέος ΣΥΡΙΖΑ πάει να πιάσει μια νέα δεξαμενή ψηφοφόρο. Εγώ δεν βλέπω τους ανθρώπους σαν δεξαμενή, αλλά το καταλαβαίνω, ναι. Πες το και έτσι. Ναι, δηλαδή δημιουργεί νέες κοινωνίες. Απλά το χρησιμοποιούμε για να κατατάξουμε. Είναι η αργό που συζητάμε μεταξύ μας. Εμείς δημιουργούνται τώρα νέες κοινωνικές σχέσεις σε όλα τα κόμματα. Πώς θα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, με ποια πρόσωπα και πώς θα εφαρμόσει τα. Σωστό. Και θα το δούμε και στα ψηφοδέλτια, φαντάζομαι. Δηλαδή η ανανέωση που θα υπάρξει στα ψηφοδέλτια, που τελικά βλέπουμε ότι θα είναι αρκετά μεγάλη η ανανέωση, αντικειμενικά. Φύγανε 25 βουλευτές, 30. Προφανώς θα μπουν κάποιοι άλλοι στη θέση τους. Αυτό θα δημιουργεί και την έσβηση ποιος είναι ο νέος κοινωνικός ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτά τα πρόσωπα που έχουν φύγει ήταν και πολύ ψηλά σε δημοφιλία. Για παράδειγμα, ο κύριος Λαφαζάνης στον Πειραιά, η κυρία Κωνσταντοπούλου στην Πρώτη Αθηνών, ο κύριος Βαρουφάκης που δεν φαίνεται να είναι κάπου, αλλά ήταν πρώτος στη Β' Αθηνών. Ήταν πρόσωπα με δημοφιλία, αλλά είχαν ένα πολιτικό λόγο ο οποίος έπρεπε να ανταποκρίνεται στη νέα κατεύθυνση που πρέπει να πάρει η χώρα. Αλλά θα έχει ένα θέμα πώς θα αντικαταστήσει. Ο πολιτικός λόγος θα αντικαταστήσει. Δεν είναι θέμα τώρα να φέρουμε ηθοποιούς και στα ρελίκια. Αυτό τώρα εκεί καταλήγουμε πάλι. Δεν είναι και το πρόβλημα. Χρειάζεται να έχει ένα συγκροτημένο πολιτικό λόγο, να υπάρξει μια σαφέστερη κατεύθυνση. Πιο σαφής. Νομίζω ότι η ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα που δίνει εικόνα του τι θέλει να κάνει. Τα άλλα κόμματα καθόλου δεν αναφέρονται σε αυτό το πράγμα και χάνουν πάρα πολύ χρόνο στο ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, τι θα μου πεις εσύ, τι μου πες, μπορώ με σένα, δεν μπορώ με τον άλλον, έλα εσύ μόνο και τέτοια πράγματα. Δεν είναι ενδιαφέρον, δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ανάπτυξη, τι θέλουμε να κάνουμε για τη χώρα. Είπε πολλά ο Κώστας. Τον δείχνει και η κάμερα, Γιώργο μου, συγγνώμη, να καλημέρισουμε τον κύριο Μπούρλο. Καλημέρα σας, κύριε Μπούρλο, καλώς μας ήρθατε. Θα μιλήσουμε για τις συντάξεις, έτσι, για να ίσως να βάλουμε τα πράγματα και στη θέση τους, γιατί αρχίζει ο κόσμος και ακούει διάφορες διαρροές.